Περίσεψε και φέτος η συγκίνηση στο θρυλικό Ρούπελ στις Σέρρες, στο κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικής αναβίωσης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Με την χρήση εντυπωσιακών εφέ πυρών, εκρήξεων και αεροπορικών προσομοιώσεων, οι επισκέπτες έζησαν λεπτό προς λεπτό τη λησαλέα προσπάθεια των Γερμανών εισβολέων να καταλάβουν το απόρθητο Ρούπελ και την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων υπερασπιστών του. Το Ρούπελ, το σύμπαν φλέγεται το πάλι. Τα στούκα σαπλακώνουν αφημιασμένα τον ουρανό, πετώντας τόσο χαμηλά, ώστε οι πολεμιστές του να περιγράφουν πως έβλεπαν τα πρόσωπα των πιλότων. Το έδαφος σήμερα, ο αέρας τρέμει. Σκίζεται από τις λάμψεις. Το θέαμα και το άνθρωμα παίρνουν τρομακτικές διαστάσεις. Μπορούμε να καταλάβουμε το οχυρό σε 2 ώρες. Δύο ώρες! Δεν το καταλάβατε σε 4 μέρες! Θα τα καταφέρετε σε 2 ώρες! Μην τολμήσετε να πλησιάσετε, να σας συζήτησω! Κύριε Διοικητά, ο στρατηγός στο τηλέφωνο. Γιώργο, έχει καταλήξει στη Θεσσαλονίκη και έχει υπογραφήσει συμβολόγηση. Πώς? Ναι, κατέλαβα τη Θεσσαλονίκη. Σε εξωσυνοδοτώ όπως παραδόσει το χειρό. Μέσως μετά, περνάμε μπροστά από το γερμανικό άγγιγμα. Ένοπλοι. Και αφήνει πιο πέρα τα όπλα τους, φιλώντας τα. Η φετινή εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον ήρωα λοχαγό πυροβολικού Αλέξανδρο Κυριακίδη, ο οποίος σκοτώθηκε στη διάρκεια της γερμανικής επίθεσης στο Ρούπελ. Μάλιστα η εγγονή του τιμήθηκε από τον Δήμαρχο Συντικής Φώτη Δομουχτσίδη και καταχειροκροτήθηκε από τους χιλιάδες επισκέπτες. Βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο, διότι στα σπλάχνα του έχει τα οστά των προγόνων μας, τα ιερά, όπως τα είχε χαρακτηρίσει και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Χάρη σε αυτούς μπορούμε και αναπνέουμε τον αέρα της ελευθερίας. Είμαι ευγνώμων, αισθάνομαι βαθιά συγκινημένη. Για το γεγονός ότι όλη αυτή η άδεια οργανωμένη εκδήλωση που τελεί υπό την αιγίδα τόσο σημαντικών φορέων έχει ως τιμόμενο ήρωα τον παππού μου, τον λοχαγό Αλέξανδρο Κυριακίδη. Αγωνίστηκε μέχρι την τελευταία στραλίδος του αίματός του για να προστατεύσει τις αξίες και τα ιδανικά, την πατρίδα μας, ονειρευόμενος ένα καλύτερο μέλλον. Θέλω να τους συγχαρώ λοιπόν όλους όσοι συμμετέχουν, τους εθελοντές ιδιαίτερα και βέβαια εύχομαι, μάλλον αυτό που ευχήθηκα πριν χρόνια, να γίνει σημείο αναφοράς το Ρούπελ για τουρισμό, να γίνει και γίνεται πραγματικότητα σιγά σιγά. Ευχόμαστε να είμαστε και του χρόνου εδώ καλύτερα και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο είναι και καλύτερα τα πράγματα. Οι εκδηλώσεις αυτές βοηθάνε να διατηρήσουμε την ιστορική μνήμη μέσα από την οποία πρέπει να αντλούμε διδάγματα και ιδιαίτερα σήμερα στη σημερινή συγκυρία όπου πρέπει όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που περνάει ο ελληνισμός. Μία μνήμη την οποία πρέπει να την κρατάμε ζωηρή σαν παράδειγμα και γιατί θυμίζει ένδοξες και λαμπρές στιγμές της ιστορίας μας. Προβάλλεται από το Δήμο μας, ήταν ένα όνειρο ετών που μπορέσαμε όταν μπορεί να ήμασταν Δημοτική Αρχή να το υλοποιήσουμε. Οι ελάχιστοι αυτοί στρατιώτες έκαναν το καθήκον τους και ήταν οι μόνοι που δεν επέτρεψαν τους Γερμανούς να περάσουν, δεν υποχώρησαν, δεν παρέδωσαν. Παρακάμφθηκαν και μόνο όταν ήρθε εντολή μετά την ανακοχή να υποχωρήσουν, τότε χωρίς να παραδώσουν τα όπλα έφυγαν. Ο τρίτος χρόνος και
Θα σας φανεί περίεργο, το κάνω για τα καινούργια παιδιά να μαθαίνουν την ιστορία, αμή τι άλλο, του Ρούπελ, της χώρας τους, της πατρίδας τους. Γιατί φοβάμαι ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει στα σχολεία. Κάπου λίγο έχουμε ξεχαστεί και δεν ξέρουμε τις ρίζες μας. Και χαιρόμαστε κάθε φορά να υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλη την πολιτεία, να πω γενικά, από όλο τον κόσμο, νέους. Οι παλιότεροι σίγουρα συγκινούνται που έρχονται και βλέπουν αυτές τις νοσταλγικές στιγμές μνήμης. Έχουμε μαζευτεί μια ομάδα, αρχική ομάδα να πω, από το Σιδηρόκαστρο, κάποια άτομα, και τώρα σιγά σιγά μας πλαισιώνουν και άλλα άτομα και ανεβαίνει η ομάδα μας σταδιακά. Είμαι περήφανος που θα συμμετέχω. Η μάχη στο Ρούπελ ήταν ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός και νομίζω ότι όσοι συμμετέχουν καλά κάνουν. Το Φεστιβάλ Ιστορικής Αναβίωσης της Μάχης του Ρούπελ συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Συντικής και το Σωματείο Στενοπός Οχυρώσης Μπέλες και Αγκίστρου, και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στόχος είναι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης, η προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας λαών και κρατών, ώστε να μην ξαναζήσει η ανθρωπότητα τη φρίκη του πολέμου, καθώς και η ανάδειξη του ιστορικού τουρισμού στο βόρειο τμήμα των Σερών. Σήμερα είναι για τρίτη φορά διοργανώνεται το κορυφαίο φεστιβάλ ιστορικού τουρισμού, θα μπορούσα να το πω πλέον, με βάση τον κόσμο που βλέπουμε, Ρούπελ 1941, η αναβίωση. Φέτος η διοργάνωση γίνεται με τη συνδρομή και του Δήμου Συντικής αλλά και της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πρέπει ο κόσμος να μάθει και να αναγνωρίσει το πόσο σημαντικό είναι αυτό το χειρό, πόσο σημαντικό ήταν αυτό το χειρό και την ιστορία που θα αναβιώσει σήμερα. Είναι σημαντικό για την ελληνική ιστορία. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω όχι μόνο ανθρώπους μιας κάποιας ηλικίας, αλλά και πάρα πολλοί νέους εθελοντές που ήρθαν σήμερα να συμμετέχουν στην αναβίωση αυτή της μάχης του σημαντικής του Ρούπελ, και φυσικά να δουν και από κοντά, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και να μπουν και στο ΕΣ και να δουν τι πραγματικά υπάρχει, τι έχει γίνει πραγματικά σε αυτό πέρα το οχυρό και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το οχυρό για την ελληνική ιστορία. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως γνωρίζετε, είναι ο κεντρικός χορηγός αυτής της εκδήλωσης. Ο Δήμος Συντικής πραγματικά δηλαδή καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, φυσικά και όλα τα παιδιά που είναι εδώ εθελοντικά και στηρίζουν αυτή τη διοργάνωση. Είναι η μέρα τιμής, η μέρα χαράς, και βλέπετε όλος ο κόσμος είναι χαρούμενος. Είναι πάρα πολύ σημαντική για τον τόπο μας, για την ιστορία μας. Πρέπει να μαθαίνουμε, να συμμετέχουμε, όπως λέει και το σύνθημα φέτος της εκδήλωσης. Είμαστε εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε και να μάθουμε. Θερμά συγχαρητήρια και στην Περιφέρεια και στο Δήμο Συντικής και στη Στενοπό, αλλά πάνω απ' όλα σε όλους τους εθελοντές που σήμερα μας χρήζουν ένα μοναδικό υπερθέαμα και μας κάνουν να θυμόμαστε τι έγινε το 1941, να μην ξεχνάμε εκείνους τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την πατρίδα και για το ελληνικό έθνος.